Σήμερα στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του TV Ροδόπη Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης φιλοξενούμε τον κύριο Γιώργο Χαρίτο, ορθοπαιδικό διευθυντή του ΕΣΥ, με τον οποίο θα συζητήσουμε για την οστεοπόρωση, η οποία είναι μια χρόνια πάθηση, ένα νόσημα που χαρακτηρίζεται από την μειωμένη οστική αντοχή, η οποία οφείλεται σε μείωση της οστικής πυκνότητας και διαταραχή της μικροαρχιτεκτονικής των οστών, με αποτέλεσμα την αυξημένη θραυστικότητα και τον αυξημένο κίνδυνο των καταγμάτων. Να σημειώσουμε ότι η οστεοπόρωση είναι ένα συχνό χρόνιο νόσημα με τεράστιες κοινωνικο-οικονομικές επιπτώσεις, όπου περίπου μία στις τρεις γυναίκες ηλικίας άνω των 50 ετών και ένα στους 5 άντρες θα πάθουν οστεοπορωτικό κατάγμα κάποια στιγμή στη ζωή τους. Επίσης, να σημειώσουμε ότι τα οστεοπορωτικά κατάγματα αποτελούν παγκοσμίως την δεύτερη αιτία σωματικής ανικανότητας αλλά και θνητότητας. Κύριε Χαρίτο, να σας καλωσορίσουμε. Γεια σας. Ευχαριστώ που με καλέσατε και μου δίνετε ευκαιρία να ενημερώσω το κοινό για μια βασική πάθηση η οποία είναι πάρα πολύ συχνή και υποθεραπευόμενη. Μάλιστα. Να ξεκινήσουμε την συζήτησή μας αναφερόμενοι στο ποσοστό του πληθυσμού του οποίου πάσχει από την οστεοπόρωση την σήμερον ημέρα. Η οστεοπόρωση είναι η πιο συχνή πάθηση των οστών και η σημαντικότητα της κατάστασης αυτής οδήγησε τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας να ορίσει την 20 Οκτωβρίου σαν Παγκόσμια Μέρα Κατάστασης Οστεοπόρωσης. Αυτό και μόνο του δείχνει ότι είναι σημαντική κατάσταση. Ετυμολογικά προέρχεται από τη λέξη οστό και πόρωση, δηλαδή ένα οστό πορώδες με πολλαπλές οπές και άρα εύθραυστο. Τον ορισμό τον είπατε πολύ καλά, χαρακτηρίζεται σαν σκελετική διαταραχή που χαρακτηρίζεται από ελαττωμένη οστική αντοχή που προδιαρθέτει σε αυξημένο κίνδυνο κατάγματος. Η οστική αντοχή αντανακλά και την οστική ποιότητα και την οστική πυκνότητα. Και χαρακτηριστικά βλέπουμε το οστό μοιάζει με το σκελετό μιας οικοδομής. Όπως υπάρχουν στην οικοδομή κάθετα και οριζόντια δοκάρια, έτσι και στο οστό υπάρχουν οι δοκίδες, οι οστικές, κάθετες και οριζόντιες, που του δίνουν την βιομηχανική του σταθερότητα. Βλέπουμε στην εικόνα χαρακτηριστικά αριστερά την εικόνα ενός υγιούς οστού, πόσο πυκνές και ισχυρές είναι οι δοκίδες, και δεξιά ενός οστοπορωτικού, που βλέπουμε ότι είναι πολύ αδύναμο. Στην οστοπόρωση, αφενός λεπταίνουν οι δοκίδες, αφετέρου αραιώνει η διάταξή τους. Έτσι, το οστό γίνεται πολύ αδύναμο βιομηχανικά. Μάλιστα. Τώρα, όσον αφορά το ποσοστό του πληθυσμού το οποίο πάσχει από την οστεοπόρωση, και θα ήθελα να ρωτήσω γιατί προσβάλλει σε μεγαλύτερο βαθμό τις γυναίκες σε σχέση με τους άντρες. Έχουν γίνει μελέτες στην Ελλάδα, περίπου 28,5% των Ελληνίδων ηλικίας άνω των 50 ετών θα προσβληθούν από οστεοπόρωση και εκδέμουν από οστεοπορωτικό κάταγμα. Και το ενδιαφέρον είναι ότι 3 στις 4 από αυτές δεν το γνωρίζουν καν. Άρα δεν θα κάνουν ούτε κάποια εξέταση ούτε θα πάρουν κάποια θεραπεία. Μάλιστα. Στην ηλικία των 60 ετών, μισές γυναίκες έχουν οστοπενία ή οστεοπόρωση. Στην ηλικία των 75 ετών, πάνω από τις μισές έχουν οστεοπόρωση. Έχουν ξεφύγει δηλαδή το στάδιο της οστοπενίας. Στην ηλικία των 80 ετών, οι γυναίκες έχουν χάσει το 1/3 της οστικής ποιότητας του ισχύου τους. Αυτό είναι πάρα πολύ επικίνδυνο για κάταγμα του ισχύου. Αυτό έχει στο επακόλουθο στα αμέσως επόμενα χρόνια 1/3 των γυναικών και 1/1 των αντρών να πάθουν κάταγμα του ισχύου. Και από αυτούς που θα πάθουν κάταγμα του ισχύου, 15-20% θα καταλήξουν στο επόμενο έτος. Βλέπουμε δηλαδή την πολύ σοβαρή πάθηση με πολλές συνέπειες κοινωνικο-οικονομικές. Βλέπουμε όμως ότι αναφερθήκατε μόνο στις γυναίκες. Τι ισχύει για τους άντρες? Οι άντρες κινδυνεύουν και αυτοί από οστεοπόρωση, αλλά σε μικρότερο βαθμό. Και αυτό για δύο βασικούς λόγους. Οι γυναίκες καταρχάς έχουν πιο μικρά και πιο λεπτά οστά. Άρα έχουν λιγότερο ασβέστιο στο σκελετό τους. Άρα έχουν μικρότερη αποθήκη ασβεστίου για να χάσουν στη διάρκεια των επόμενων ετών. Ένα πρώτος παράγοντας είναι αυτός. Δεύτερος είναι ότι οι γυναίκες έχουν εμμηνόπαυση. Στα πρώτα 5-7 χρόνια μετά την εμμηνόπαυση, οι γυναίκες χάνουν μέχρι και 20% της οστικής τους μάζας. Είναι μια πολύ επικίνδυνη περίοδος και κατά τη γνώμη μου εκεί πρέπει να είναι οι παρεμβάσεις έως να προλάβουμε την ταχύ οστική απώλεια. Γιατί μετά τα 7 χρόνια σταθεροποιείται, γίνεται παρόμοια απώλεια με αυτή των αντρών. Αυτά τα 7 χρόνια όμως είναι πάρα πολύ επικίνδυνο διάστημα. Μάλιστα. Ποιοι είναι οι παράγοντες που αυξάνουν λοιπόν τον κίνδυνο της απώλειας οστικής μάζας και οδηγούν στην οστεοπόρωση? Οι παράγοντες, πιο προφανείς παράγοντες είναι η ηλικία. Όσο μεγαλώνει ο άνθρωπος, αδυνατίζει το οστό του. Άλλος παράγοντας είναι το φύλλο που, όπως είπαμε, οι γυναίκες κινδυνεύουν περισσότερο και για τους λόγους που είπαμε και για ένα ακόμα λόγο, ότι τα οστά τους έχουν μικρότερη διάμετρο. Άρα είναι πιο αδύνατα βιομηχανικά. Το ίδιο οστό, αν έχει μεγαλύτερη διάμετρο, είναι πιο δυνατό, σπάει πιο δύσκολα. Μάλιστα.
Επίσης, το πολύ χαμηλό σωματικό βάρος είναι παράγοντας κινδύνου, γιατί δεν δέχεται μηχανικές φορτίσεις, άρα δεν δυναμώνει ο σκελετός. Το ιστορικό κατάγματος χαμηλής βίας είναι πολύ σημαντικό. Δηλαδή, αν μια γυναίκα, για παράδειγμα, έχει πάθει κάταγμα περιφερικού άκρους κερκίδας, διπλασιάζεται ο κίνδυνος να πάθει σποδηλικό κάταγμα. Αν έχει πάθει σποδηλικό κάταγμα, πενταπλασιάζεται ο κίνδυνος να πάθει κάταγμα του ισχύου. Και αν έχει πάθει κάταγμα του ισχύου, διπλασιάζει σχεδόν ο κίνδυνος θανάτου. Μάλιστα. Όπως όλοι γνωρίζουμε, η διάγνωση της οστεοπόρωσης γίνεται με τη μέτρηση της οστικής πυκνότητας, όπως το προαναφέρατε. Ποιοι θα πρέπει να κάνουν την μέτρηση αυτή, από ποια ηλικία και έπειτα θα πρέπει να γίνεται, να πραγματοποιείται ο έλεγχος αυτός? Από το 2017 έχουν βγει επίσημες οδηγίες και από το ΚΕΣΥ στη χώρα μας, που προβλέπουν ότι η μέτρηση οστικής πυκνότητας πρέπει να γίνεται ουσιαστικά ανάλογα με την ηλικία. Στα άτομα πάνω των 65 ετών πρέπει όλοι να κάνουν, ανεξαρτήτως άντρες και γυναίκες. Στην ηλικιακή ομάδα 5 με 64 πρέπει να υπάρχει κάποιος παράγοντας. Δηλαδή, ή να έχουν πολύ χαμηλό σωματικό βάρος, ή να υπάρχει ιστορικό κατάγματος χαμηλής βίας, πρέπει να υπάρχει σποδηλικό κάταγμα ή οστεοπενική απεικόνηση σε μια εκτογραφία σποδηλικής στήλης, το κάταγμα του ισχύου των γονέων που είναι πάρα πολύ σημαντικός παράγοντας, αν κάνει χρήση αλκοόλ καθημερινά ή αν καπνίζει, και κάποιες άλλες καταστάσεις που προδιαθέτουν σε απώλεια οστικής μάζας. Το τέλος, στα άτομα κάτω 50 ετών. Πάλι υπάρχουν προϋποθέσεις για να κάνει, δηλαδή πρέπει να έχει και αυτός κάταγμα χαμηλής βίας, να έχει πρώιμη μηνόπαυση, υπογονατισμό και άλλες καταστάσεις που προϋαθέτουν σε αυξημένη οστική απώλεια. Όπως προείπατε και εσείς, η οστεοπόρωση εξελίσσεται αθόρυβα, δεν προκαλεί δηλαδή συμπτώματα εκτός αν παρουσιαστεί κάποιο κάταγμα. Οπότε ίσως θα ήταν καλύτερα προληπτικά να γίνουν κάποιες εξετάσεις από μία ηλικία και μετά και από άντρες και από γυναίκες για να προλάβουν κάποιες καταστάσεις. Θα το πούμε και αυτό. Λοιπόν, η οστεοπόρωση όπως και η υπέρταση εξελίσσονται αθόρυβα χωρίς να έχουν κλινικές εκδηλώσεις. Έτσι, η υπέρταση έχει χαρακτηριστικές σαν ο ύπουλος δολοφόνος και η οστεοπόρωση σαν ο ύπουλος κλέφτης. Για να εμφανίσει συμπτώματα ένα άτομο οστεοπόρωση πρέπει να έχει χάσει τουλάχιστον 30% της οστικής του κοινότητας. Δηλαδή, πλέον θα είναι σε προχωρημένη κατάσταση. Μάλιστα. Συμπτώματα της οστεοπόρωσης συνήθως είναι μύρικα. Δηλαδή, μπορεί να έχει ήπιους χρόνιους πόνους στη ράχη ή στη μέση, που μπορεί να το αποδείξει, να το αποδώσει ο άλλος σε ψήξη ή σε κάποιο άλλο είδος πόνου. Αυτός ο πόνος μπορεί να διαθεραχτεί από οξέα επώδυνα επεισόδια, που είναι μικροδοκεδικά κατάγματα, τα οποία αργούν να περάσουν, δηλαδή μπορεί να κάνουν και 3-4 εβδομάδες για να περάσουν. Απ' την άλλη, κάποιες φορές το πρώτο σύμπτωμα είναι κάταγμα. Χωρίς πόνους, πέφτει από πολύ μικρό ύψος η γυναίκα, σκοντάφτει απλά και παθαίνει κάταγμα σε σποδηλική στήλη. Μάλιστα. Και επίσης έχουμε την απώλεια ύψους όταν προσβάλλονται οι σπόνδυλοι. Αν προσβληθούν αρκετοί σπόνδυλοι, μπορεί να έχουμε απώλεια ύψους μέχρι και πάνω από 10 εκατοστά. Αν προσβληθούν οι θωρακοί σπόνδυλοι, μπορεί να έχουμε την κύφωση, τη χαρακτηριστική καμπούρα, που σε σοβαρό βαθμό μπορεί να περάσει ακόμα και την αμαιευστική λειτουργία. Σήμερα να πούμε ότι υπάρχουν αρκετά φάρμακα για την αντιμετώπιση της οστεοπόρωσης και σίγουρα η επιλογή της θεραπευτικής αγωγής, η οποία θα πρέπει να ξεκινήσει, για πόσο χρονικό διάστημα συνήθως γίνεται? Είναι μια χρόνια πάθηση που είπαμε, που εφόσον ξεκινήσει η φαρμακευτική αγωγή δεν σταματάει ποτέ? Σε μεγάλο βαθμό ναι. Όπως κάποιος που έχει αυξημένη αρτηριακή πίεση πρέπει συνέχεια να παίρνει φάρμακα για την νόσο του, έτσι και στην οστεοπόρωση πρέπει να παίρνει συνέχεια. Εκτός άμα φτάσει σε τέτοιο σημείο η οστική πυκνότητα που ο γιατρός θεωρεί ότι μπορεί για κάποιο διάστημα να την κόψει μέχρι να ξαναελεχθεί. Και σίγουρα η θεραπεία παίζει πολύ μεγάλο ρόλο η ηλικία, το φύλλο, αλλά και η βαρύτητα της νόσου. Ακριβώς. Θέλω να τονίσω ότι έχουν γίνει μελέτες που δείχνουν ότι περίπου το 25% των ατόμων πάνω από 50 ετών θα πάθουν στο πορωτικό κάταγμα. Στην Ελλάδα, από μελέτες κατανάλωσης φαρμάκων, βλέπουμε ότι το ποσοστό που παίρνει η αγωγή είναι πολύ μικρότερο από το 25%. Το 2009 ήταν 9,1% και τα επόμενα χρόνια βαίνει συνεχώς μειούμενο. Δηλαδή, το 2016 ήταν 7,6%. Τι μας δείχνουν αυτοί οι αριθμοί? Ότι το αρχικά χαμηλό ποσοστό ωφέλεται στην αμέλεια πλευράς ασθενών, γιατρών και πολιτείας να αντιμετωπίσουν την νόσο, και περαιτέρω μείωση οφείλεται προφανώς στην οικονομική κρίση. Μάλιστα. Και στην άγνοια, θα λέγαμε. Ακριβώς. Ναι. Η αμέλεια δείχνει και άγνοια. Ναι. Τώρα για τα φάρμακα. Τα εγκεκριμένα φάρμακα όλα προκαλούν μείωση του κινδύνου για σποδηλικό κάταγμα και κάποια προκαλούν μείωση κινδύνου για μη σποδηλικό κάταγμα και για κάταγμα ισχύου, που είναι το πιο επικίνδυνο από όλα.
Πρέπει να πούμε ότι από τα φάρμακα τα πιο συχνά χρησιμοποιούμε είναι τα διφοσφονικά. Συνήθως ο δός χωρίζει από το στόμα μια φορά την εβδομάδα και υπάρχουν διφοσφονικά εμπλουτισμένα και με βιταμίνη D. Υπάρχει ένα πιο καινούριο φάρμακο που είναι ενέσιμο, γίνεται ποδόρια μια φορά το εξάμηνο. Είναι πολύ καλά ανεκτό, μπορεί να χορηγηθεί μέχρι και 10 χρόνια με ασφάλεια και αποτελεσματικότητα. Τώρα για τα συμπληρώματα, συμπληρώματα. Και βιταμίνη D. Αυτά είναι απαραίτητα. Mm-hmm. Πρώτον, γιατί σε όλες τις μελέτες που έχουν γίνει για αντιοστοπορετικά φάρμακα, οι ασθενείς ελάβαναν σκευάσματα ζευστίου και βιταμίνης D. Άρα δεν ξέρουν πώς λειτουργούν από μόνα τους. Και υπάρχει και ένας άλλος λόγος. Στη χώρα μας έχουμε το μεσογειακό παράδοξο. Δηλαδή, ενώ ζούμε σε χώρα με ηλιοφάνεια, πολλοί κάτοικοι έχουν ανεπάρκεια βιταμίνης D. Σε πρόσφατη μελέτη βρέθηκε ότι 73% των Ελλήνων και 69% των Κυπριών έχουν ανεπαρκή επίπεδα βιταμίνης D. Το παράξενο είναι ότι λαοί βόρειων χωρών έχουν μικρότερη ανεπάρκεια και αυτό γιατί έχουν καλύτερη διατροφή και παίρνουν συμπληρώματα. Είναι πιο συνειδητοποιημένοι σε αυτό το θέμα. Μάλιστα. Να πούμε ότι όλες οι γυναίκες, ανεξάρτητα από την ηλικία τους, αλλά και οι άντρες, θα πρέπει να έχουν σωστή ενημέρωση. Αυτό που είπαμε ότι λείπει αυτή τη στιγμή από τους Έλληνες, ώστε να μπορέσουν να προλάβουν την οστεοπόρωση. Ποια είναι τα μέτρα πρόληψης τα οποία μπορούν να λάβουν? Τα μέτρα πρόληψης κινούνται σε τρεις βασικούς άξονες: διατροφή, άσκηση και επίσκεψη στο ορθοπαιδικό. Για να κάνει τα υπόλοιπα. Η διατροφή. Πρέπει να λαμβάνουμε τουλάχιστον ένα γραμμάριο ασβεστίου καθημερινώς. Είναι πολύ σημαντική η λήψη ασβεστίου από την παιδική και εφηβική ηλικία για να πετύχουμε καλή κορυφαία οστική πυκνότητα. Δηλαδή να χτίσουμε γερό σκελετό. Από εκεί και πέρα η λήψη συμπληρωμάτων χρειάζεται, γιατί συνήθως όσο περνάει η ηλικία η πρόληψη ασβεστίου μειώνεται. Η βιταμίνη D είναι απαραίτητη σε πάρα πολλά. Σε πάρα πολλές λειτουργίες του οργανισμού και η ανεπάρκειά της ενοχοποιείται ακόμη και για κατάθλιψη. Θεωρείται βιταμίνη του ήλιου και έτσι από Μάρτιο μέχρι Σεπτέμβριο μπορούμε να έχουμε συνήθως ικανοποιητικά επίπεδα βιταμίνης D αν είμαστε 15 λεπτά στον ήλιο με ακάλυπτο το κεφάλι και τα άκρα. Το κακό είναι ότι λίγες τροφές έχουν βιταμίνη D αν θέλουμε να τα λάβουμε μέσω τροφής. Συμπληρώματος, ναι, μάλιστα. Άλλοι παράγοντες είναι πρέπει να γυμνάζεται. Πρέπει να προσέχουμε τη διαιτά μας, όχι πολύ αλάτι, όχι πολύ καφεΐνη, όσο μπορούμε να λιτώσουμε το κάψιμο και το αλκοόλ. Πολύ ωραία. Κύριε Χαρίτων, σας ευχαριστήσουμε πολύ που παρευρεθήκατε σήμερα εδώ και για την εξαιρετική ενημέρωση την οποία μας παρήχατε. Ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια. Να είστε καλά.